φίλοι, καλησπέρα. Καλησπέρα για μια ακόμη φορά μέσα από τα σοκάκια της Ονειρούπολης, όπου αυτή τη φορά περιδιαβαίνοντας τα, σταματάμε στο σπιτάκι της κυκλοφοριακής αγωγής. Ένα σπιτάκι το οποίο υποστηρίζεται από τους άνδρες και τις γυναίκες της αστυνομικής διεύθυνσης της Δράμας. Και φυσικά θα δούμε ποιος είναι ο λόγος που αναπτύσσουν αυτές τις δράσεις και στην Ονειρούπολη. Είμαστε καλεσμένοι μέσα σε αυτό το σπιτάκι, αλλά χτυπάμε την πόρτα, γιατί έτσι ήθιστε. Θέλω να πιστεύω ότι θα μας ανοίξουν. Yeah. Καλημέρα σας. Έτσι λοιπόν, άνοιξε η πόρτα του σπιτιού που υποστηρίζεται, όπως είπαμε, από τις γυναίκες και τους άνδρες της αστυνομικής διεύθυνσης Δράμας. Και φυσικά μας αντιμετωπίζουμε χαμογελαστά πρόσωπα τριών κυριών, οι οποίες είναι στελέχοι της αστυνομικής διεύθυνσης Δράμας, και λίγο στο βάθος είναι και ο διευθυντής της αστυνομικής διεύθυνσης, με τον οποίο θα συζητήσουμε για τον λόγο παρουσίας αυτού του φορέας της δράσης Ονειρούπολης και φυσικά τι χρειάζεται να κάνουμε αυτές τις ημέρες, τις πολύ ευχάριστες για πολλούς από εμάς, αλλά και τις ημέρες που εφυλάσσουν πολλές εκπλήξεις, επειδή ίσως εμείς αμελούμε να τηρούμε κάποιες τυπικές διαδικασίες ασφάλειας, και γι' αυτό υπάρχει η αστυνομική διεύθυνση Δράμας, η οποία θα μας δώσει για μια ακόμη φορά οδηγίες, τις οποίες θέλω να πιστεύω αυτή τη φορά θα τις ακολουθήσουμε. Κυρίες μου. Καλημέρα. Σας καλωσορίζουμε στο σπιτάκι κυκλοφοριακής αγωγής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας, που λειτουργεί για έκτη συνεχόμενη χρονιά στο χώρο της Ονειρούπολης. Ωραία. Ξεκίνησε με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας πρώτη φορά το 2014 και έκτοτε λειτουργεί κυρίως με ευθύνη του τμήματος Τροχέας και στελεχώνεται με εξειδικευμένους αστυνομικούς είτε από την Τροχέα Δράμας αλλά και από άλλες υπηρεσίες μας. Μάλιστα. Εδώ ακριβώς ποιος ήταν ο λόγος που σας έκανε να δραστηριοποιηθείτε στο πλαίσιο της εορταστικής αυτής εκδήλωσης? Η ελληνική αστυνομία γενικότερα, αλλά και η Διεύθυνση Αστυνομίας Δράμας, στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς αλλά και της διάθεσης που υπάρχει για γενικότερη κυκλοφοριακή αγωγή και σωστή ενημέρωση των παιδιών για θέματα κυκλοφοριακής συνείδησης, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε αυτό το σπιτάκι, όπου έχει καθαρά και ψυχαγωγικό και ενημερωτικό χαρακτήρα. Οι μικροί επισκέπτες έχουν τη μοναδική εμπειρία να συνδυάσουν και τα δύο και να μάθουν σωστούς κανόνες πώς να κυκλοφορούν στο δρόμο ως πεζοί, ως επιβάτες σε οχήματα και ως ποδηλάτες. Ποιες είναι οι απορίες των παιδιών? Έρχονται εδώ, είναι κοντά σε εσάς. Τι σας ζητούν, τι πρώτα? Να πούμε ότι περνάνε πολύ όμορφα, αναπτύσσουμε πολύ ωραίες δράσεις. Γίνονται διαλέξεις από εξειδικευμένους αστυνομικούς σε σχολεία που μας επισκέπτονται. Είναι κυρίως μικρά παιδιά από δημοτικά, νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς. Οι απορίες τους κυμαίνονται συνήθως πώς περνάμε σωστά το δρόμο, πώς είμαστε μέσα στο αυτοκίνητο, πώς φοράμε τη ζώνη μας, στα παιδικά καθίσματα. Άνετα μαζί σας, δηλαδή είναι αυθόρμητα στις ερωτήσεις τους? Ναι, είναι πολύ αυθόρμητα. Είναι όλοι συνάδελφοι φιλικοί, προσιτοί στα παιδιά, δεν υπάρχει κάποιος φόβος. Είναι όλα με μορφή παιχνιδιού, όλες οι δράσεις. Να πούμε ότι υπάρχουν παιχνίδια σε ηλεκτρονικό υπολογιστή που μαθαίνουν τα σήματα και πώς κυκλοφορούμε σωστά στο δρόμο. Γίνεται αναπαράσταση, εδώ είναι πίσω μας και με φωτεινό σηματοδότη, οπότε στην πράξη βλέπουν κάποια πράγματα. Μέσω της ζωγραφικής, όπου τους δίνουμε και ζωγραφίζουν σήματα, πινακίδες και διάφορα παιχνίδια, όπως κρυπτόλεξο. Τι άλλο να πούμε, είμαστε στη διάθεσή τους. Τα παιδιά που έρχονται εδώ, πέρα από τα παιδιά που έρχονται με τις οικογένειές τους, έρχονται και ομαδικά σχολεία, δηλαδή το περίπτερό σας, το σπιτάκι σας, συγγνώμη, δέχεται επισκέψεις οργανωμένες από σχολικά συγκροτήματα? Να πούμε ότι είναι μια οργανωμένη δράση που κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια. Ήδη προγενέστερους μήνες έχουμε έρθει σε επαφή και με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οπότε έχουν ενημερωθεί τα σχολεία και του νομού μας αλλά και γειτονικών νομών. Οπότε προγραμματίζονται επισκέψεις και έρχονται οργανωμένα σχολεία στο σπιτάκι. Αυτές οι επισκέψεις, πέρα από τη δράση της Ονειρούπολης που διαρκεί ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αυτή η συνεργασία, να πω καλύτερα, με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και ίσως και τη δευτεροβάθμια, είναι σε δηλαδή ετήσια βάση? Ναι, είναι σε ετήσια βάση. Δεν είναι μόνο την περίοδο των εορτών και λειτουργίας της Ονειρούπολης, αλλά σε ετήσια βάση πηγαίνουν εξειδικευμένοι αστυνομικοί μας και δημιουργούν και διαθέτουν διαλέξεις σε μαθητές σχολείων
που έρχομαστε σε επικοινωνία οι διευθυντές μαζί μας και τις οργανώνουμε. Πιστεύετε ότι τα παιδιά είναι, δηλαδή έχοντας όλα αυτά τα ερεθίσματα από μέρους σας, όταν μπουν σε μια διαδικασία το να κυκλοφορούν μόνο τους, έχουν ήδη πάρει κάποια εφόδια, δηλαδή είναι απαραίτητο πλέον? Είναι απαραίτητο πλέον και από τις ερωτήσεις, όπως μου είπατε πριν, που μας κάνουν, πολλές φορές όταν μαθαίνουν ποιο είναι το σωστό και ο σωστός τρόπος κυκλοφορίας μας, είτε μέσα στο αυτοκίνητο, είτε με το ποδήλατο, είτε ως πεζή, παρατηρούν και κάποια λάθη που γίνονται μέχρι τότε, ας πούμε, είτε μέσω του οικογενειακού περιβάλλοντος, είτε αυτά που παρατηρούν στο δρόμο, και μαθαίνουν πλέον το σωστό και ίσως μετέπειτα να διορθώνουν και τους μεγάλους. Δηλαδή μπορούμε να βασιζόμαστε στα παιδιά μας, να μας μάθουν να κυκλοφορούμε. Βλέπετε ότι χρόνο με το χρόνο υπάρχει μια καλυτέρωση της δικής μας συμπεριφοράς σε σχέση με τον τρόπο της διαχείρισης της κίνησής μας μέσα στη πόλη? Ευελπιστούμε και θέλουμε να υπάρχει. Κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο σαν ελληνική αστυνομία και σαν τροχαία δράμας. Επιμορφώνουμε τόσο τα παιδιά, όσο και με διάφορες δράσεις μας προσπαθούμε να περάσουν κάποια σωστά μηνύματα και στους ενήλικες. Θέλουμε η δράση μας να είναι περισσότερο προληπτική παρά κατασταλτική. Και είναι το καλύτερο για όλους προς πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων. Με βάση των στατιστικών σας πάντοτε. Βάσει των στατιστικών μας τα στοιχεία είναι καλύτερα. Μάλιστα, γιατί όσο περισσότερο εκπαιδευόμαστε. Τα τροχαία ατυχήματα μειώνονται, δεν αυξάνονται κάθε χρόνο με βάση τα τελευταία στατιστικά στοιχεία. Μάλιστα, σε επίπεδο δράμας. Και ειδικότερα τα θανατηφόρα και τα σοβαρά είναι πολύ μειωμένα. Πιστεύετε ότι οι ποινές ή η εκπαίδευση είναι αυτή η οποία λειτουργεί έτσι ώστε να είναι κατασταλτικός παράγοντας σε αυτό το κομμάτι? Νομίζω είναι συνδυασμός και των δύο, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μια γενικότερη προσπάθεια και μέσω της εκπαίδευσης αλλά και μέσω των ποινών. Γίνεται μια μελέτη τι έχει περισσότερο αποτέλεσμα στους παραβάτες, οπότε θεωρώ ότι είναι ένας συνδυασμός. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά που μας μαθαίνετε μέσω και των παιδιών μας, γιατί εμείς ως ενήλικες, όταν εμείς ήμασταν παιδιά, δεν υπήρχε ούτε τόσο πολύ έντονο το κυκλοφοριακό πρόβλημα, ούτε τα γιόταχοι ήταν τόσο πολλά, ήμασταν διαφορετικά μαθημένοι. Τώρα τα παιδιά μας βρίσκονται αντιμέτωπα με ένα σωρό καινούργιες καταστάσεις, τις οποίες όσο πιο καλύτερα εκπαιδεύονται και τις μαθαίνουν, τόσο πιο καλά νομίζω ότι μπορούν να λειτουργήσουν μέσα σε μια δομημένη πολιτεία, η οποία έχει έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα, όπως όλες οι ελληνικές πόλεις, δεν έχει σημεία να παίζουν, δεν έχει σημεία να περνούν σωστά. Βλέπετε, είναι όλα αυτά τα προβλήματα των σύγχρονων πόλεων, οι οποίες μεγάλωσαν χωρίς να υπάρξει εκείνο το ενδιαφέρον και η ειδική παρέμβαση ώστε να γίνουν ακόμη πιο σωστότερα. Αλλά το ευχάριστο για μας είναι ότι έχουμε υπηρεσίες και ανθρώπους που στελεχώνουν αυτές τις υπηρεσίες, οι οποίοι παρεμβαίνουν με τη γνώση που έχουν, γιατί είναι οι ειδικοί, οι καθήλυνα αρμόδιοι, και μας μαθαίνουν κάτω από αυτές τις συνθήκες να μπορούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο σωστοί απέναντι κύρια στον εαυτό μας, γιατί όταν σεβόμαστε τον εαυτό μας, όταν σεβόμαστε το πώς θα πρέπει να κυκλοφορήσουμε μέσα σε μία κοινωνία, και αυτό έχει πολλές εκφάνσεις νομίζω, τόσο πιο καλύτερα μπορούμε να κάνουμε την κοινωνία μας και ανθρώπινη. Να πάμε όμως στον κύριο διευθυντή εδώ, τον οποίο τον έχουμε. Χαιρόμαστε που μας κάνει την τιμή να αφήσει λίγο το δύσκολο γραφείο, έτσι. Έχετε ένα γραφείο το οποίο νομίζω έχει πάρα πολλές ευθύνες. Εδώ οι κυρίες μας είπαν το τι κάνουν εδώ στο σπιτάκι. Αλλά εσείς έχετε, νομίζω, είναι πιο πολυσχηδές το έργο σας, έτσι δεν είναι? Ναι, ακριβώς, όπως τα λέτε. Εμείς, σαν Διεύθυνση Αστυνομίας Δράμας, για την περίοδο που διανύουμε, δηλαδή Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και Θεοφάνεια, έχουμε καταρτήσει ειδικά σχέδια δράσης όσον αφορά την ασφάλεια, την τάξη και την τροχέα για τον νομό μας. Τι περιλαμβάνουν αυτά τα σχέδια δράσης? Έχουμε τις περιπολίες της Δίας. Έχουμε τις περιπολίες ειδικών ομάδων, όπως είναι η ΟΕΠΤΑ, για τις τροχαίες παραβάσεις και όχι μόνο. Τα δίκυκλα, τα περιπολικά, τα βλέπετε καθημερινά να κινούνται στους δρόμους. Για την περίοδο αυτή θα ήθελα να πω και κάποιες συμβουλές στους πολίτες της Δράμας, οι οποίοι κάποιοι θα φύγουν, είτε να πάνε στα εξοχικά τους ή κάπου παραέξω. Υπάρχει μια κινητικότητα. Θα υπάρξει μια κινητικότητα, ναι. Θα ήθελα, πριν φύγουν από το σπίτι τους, πρώτον, να ενημερωθούν για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο χώρο που θα μεταβούν. Και τώρα είναι εύκολο, κύριε Σέρτη, έτσι και δεν είναι? Είναι και πανεύκολο, μέσω με το ίντερνετ, ναι, τα βρίσκουμε όλα.
να έχουν πάντα μαζί τους στο αυτοκίνητο αντιολισθητικές αλυσίδες. Το έχουμε? Όχι. Λοιπόν, ναι, έτσι πρέπει να το λέμε. Όταν θα φύγουμε, ακόμα και πριν φύγουμε, θα πρέπει να ενημερώσουμε κάποιον δικό μας άνθρωπο, είτε συγγενής είναι αυτός, είτε γείτονας, είτε φίλος, ότι εγώ για 5, για 10 μέρες θα λείπω. Μάλιστα. Να του αφήσουμε τα τηλέφωνά μας, αν δεν τα έχει, όμως θα πρέπει αυτός να ενημερωθεί, να προσέχει το σπίτι μας. Εκτός από την ομάδα Δίας, εκτός από τους μοτοσυκλετιστές που κάνουν βόλτες στα σοκάκια της δράμας, έτσι. Ναι, εάν δει λοιπόν κάποιο ύποπτο άτομο να περιφέρεται πέριξ της οικίας που μας, είναι του αδερφού μας, της μητέρα μας, να μας ενημερώσει το 100, είναι στη διάρκεια όλου του πληθυσμού του νομού μας, 24 ώρες το 24ωρο, να ενημερωθεί, να στείλει αμέσως τις δυνάμεις που θα χρειαστούν για να αντιμετωπιστεί οποιοδήποτε πρόβλημα. Για να κάνει μια αναγνώριση, έστω. Οποιοδήποτε πρόβλημα και να αντιμετωπιστεί. Είμαστε 24 ώρες στη διάθεση του πολίτη, του δραμηνού πολίτη. Νομίζω ότι, κύριε Σέρτη, το εκτιμάμε και το αναγνωρίζουμε αυτό εμείς οι πολίτες, γιατί θέλουμε αυτή την σιγουριά της δικής σας υπηρεσίας, της δικής σας διεύθυνσης, και την αναγνωρίζουμε, έτσι δεν είναι? Δεν το εισπράτεται από όλους εμάς αυτό? Το εισπράττουμε. Και νομίζω ότι αυτό σας κάνει ακόμη παραπάνω περήφανους, γιατί όταν υπάρχει, κάνετε μία προσπάθεια και υπάρχει αναγνώριση, είναι η ικανοποίηση, έτσι δεν είναι, κυρία Χριστοφορίδου, η ηθική ικανοποίηση? Υπάρχει ηθική ικανοποίηση, ναι. Και η περισσότερη ηθική ικανοποίηση είναι για το προσωπικό, ναι, που άμεσα επεμβαίνει. Εμείς είμαστε σε δευτερεύοντα ρόλο, να δίνουμε τις εντολές για να εκτελούνται. Όμως ο σχεδιασμός, όμως τα παιδιά αυτά που ενεργούν σε μια οποιαδήποτε περίπτωση που θα χρειαστεί ο πολίτης, αυτοί εισπράττουν. Και τα οποία, και παιδιά, πρέπει να πούμε ότι είναι 24 ώρες το 24ωρο, γιατί δεν έχουμε 8ωρο πρωί μέχρι μεσημέρι. Έχουμε ένα κυλιόμενο ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Ναι. Η αστυνομία δεν κλείνει ποτέ. Είμαστε δίπλα πάντα στον πολίτη και θα συνεχίζει να είναι SAE. Και είναι εκείνες οι μέρες που, ξέρετε, όλοι θέλουμε να περνάμε με τις φαμίλιες μας. Το ξέρουμε αυτό. Θέλουμε να καθίσουμε στο μεσημέρι, στο τραπέζι, στο γιορταστικό. Και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι αυτής της συγκεκριμένης υπηρεσίας, οι οποίοι τι κάνουνε, κύριε? Δεν κάθονται στο τραπέζι. Γιατί, όχι, είναι η δουλειά μας. Είναι η δουλειά μας αυτή, να είμαστε στον δρόμο και να προσέχουμε τον πολίτη, εσάς. Πόσο δύσκολο είναι όταν μας τσακώνετε, κύριε Σέρτη και κυρία Χριστοφορίδου και κυρίες μου, να κάνουμε έτσι κάποια μικρές παραβασούλες, τροχέας? Κοιτάξτε, έχει μικρές ή μεγάλες παραβάσεις? Υπάρχουν και οι μικρές παραβάσεις, υπάρχουν και οι μεγάλες παραβάσεις. Όλοι, την περίοδο που διανύουμε ειδικά, θα πρέπει καταρχήν να βάζουμε τα παιδάκια μας στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου, στα ειδικά καθισματάκια. Πολλές φορές έχουμε διαπιστώσει να μην συμβαίνει αυτό. Η αμέλεια των γονιών είναι αυτό που είπε η κυρία Χριστοφορίδη προηγουμένως, ότι τα παιδιά μαθαίνουν και παράλληλα μαθαίνουν και εσείς, το είπατε και εσείς η ίδια, μαθαίνουν και οι γονείς. Γιατί αν σκεφτούμε τα παλαιότερα χρόνια τι συμβουλές μας έδιναν οι γονείς μας, θα καταλάβετε και εμείς τι οδηγοί είμαστε. Ναι. Θα πω και κάτι αστειευόμενος. Οι γονείς μας παλιότερα, όταν οδηγούσαν το αυτοκίνητο, άνοιγαν το παράθυρο και πέταγαν το χαρτάκι έξω. Εμείς τώρα αυτό δεν το κάνουμε. Έτσι. Δέστε. Πόσο ωραία πράγματα. Απλά τα πράγματα είναι. Όμως θα ήθελα να πω, εκτός από αυτό, ότι θα πρέπει όταν οδηγούμε να φοράμε τη ζώνη ασφαλείας. Αυτή είναι που θα μας προστατεύσει από οποιοδήποτε περιστατικό θα μας συμβεί στον δρόμο. Οι μοτοσυκλετιστές, οι μοτοποδηλάτες, κράνος, θα πρέπει οπωσδήποτε να φορούν τα κράνη τους. Και οπωσδήποτε. Και τα κράνη αυτά που προβλέπει η νομοθεσία. Όχι αυτά που βλέπουμε πολλές φορές στους δρόμους της πόλης μας. Ναι. Έτσι. Το δίθεν, έτσι. Ελαφριά κράνη, τα οποία, λοιπόν, δεν είναι και δεμένα. Δεν θα πρέπει, επειδή θα έρθουν και τα παιδιά μας τώρα που είναι φοιτητές από άλλες πόλεις. Και πολλά από αυτά και η νεολαία μας οδηγούν. Δεν θα πρέπει όταν θα βγαίνουν να οδηγούν αφού έχουν καταναλώσει αλκοόλ. Απαγορευτικό. Ας δώσουν το αυτοκίνητό τους σε κάποιο φίλο τους ο οποίος δεν έχει πια αλκοόλ. Ή
Ας αφήσουν το αυτοκίνητο τους εκεί που είναι και ας πάρουν ένα άλλο μεταφορικό μέσο να πάνε στα σπίτια. Κύριε Σέρτη, πιστεύετε ότι οι ποινές οι οποίες έχουν βγει σχετικά με τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας για κατανάλωση αλκοόλ θα μας συνετίσουν? Δηλαδή είναι κάτι το οποίο θα λειτουργήσει αποτρεπτικά? Γιατί πραγματικά η δική μου άποψη, και τολμώ να την πω, γιατί μέσα στην εκπομπή είναι και νομίζω πρέπει να λέμε και τις απόψεις μας, ένας άνθρωπος ο οποίος καταναλώνει αλκοόλ και οδηγάει είναι εξαμελίας εάν και συμβεί ένα δυστύχημα, κύριε Σέρτη, ή είναι? Κοιτάξτε να δείτε. Γιατί η αμέλεια συμβαίνει. Όλοι οδηγούμε, κύριε Σέρτη. Όλοι οδηγούμε. Αλλά όταν οδηγώ υπό την επίρρεια αυτό αλκοόλ, τι σημαίνει? Δεν θα πρέπει να το κάνει. Αυτό είπαμε και προηγουμένως. Ότι θα πρέπει. Ότι κρατώ κατά κάποιο τρόπο ένα όπλο. Βέβαια, είναι το όπλο σου. Οι ποινές είναι αυστηρές. Και πρέπει να είναι. Και πρέπει να είναι. Όμως δυστυχώς, να πούμε η ιδιοσυγκρασία του Έλληνα. Το περιβάλλον που ζούμε όλοι μας φταίει γι' αυτό. Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως στις συμβουλές, ότι οι γονείς πετάγανε το χαρτάκι από το παράθυρο. Κάτι παρόμοιο είναι κι αυτό. Εντάξει, αλλά πετώντας το χαρτάκι από το παράθυρο δεν παθαίνει και κάποιος δεν κάτι. Έχουμε αυτές τις τόσες. Θα μου πείτε, έχουμε επιπτώσεις στο περιβάλλον, ναι, αλλά δεν έχουμε αυτό το οποίο είναι η πιο σκληρή ποινή, το να χάσουμε εμείς τη ζωή μας ή να συμβάλλουμε έτσι ώστε να χάσει κάποιος άλλος τη ζωή του. Γι' αυτό και οι ποινές είναι αυστηρές. Ναι, αυτό. Τι άλλο πρέπει να προσέχουμε τώρα? Είπαμε προσοχή στους δρόμους, σεβασμό. Σεβασμό στην οικογένειά μας, γιατί κάθε ένας οδηγός έχει μια οικογένεια από πίσω και νομίζω ότι χρωστάει σε αυτή να μην την πληγώσει και την δημιουργήσει προβλήματα. Όλοι μας πάνω απ' όλα σκεφτόμαστε την οικογένειά μας, έτσι σίγουρα. Αλλά σε αυτή την κοινωνία έχουμε και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ναι μεν οδηγούν, αλλά κάνουν και κάποιες άλλες έτσι... όχι τόσο σωστές πράξεις. Δηλαδή. Λείπουμε από τα σπίτια μας, είπατε να ειδοποιούμε ναι μεν, αλλά υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι χαίρονται όταν λείπουμε εμείς και δεν υπάρχει σωστή φύλαξη. Πέρα από το ότι πρέπει να ενημερώνουμε κάποιους ότι λείπουμε, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε μέσα στο σπίτι μας? Ναι. Καταρχήν, όταν θα φύγουμε, θα πρέπει να ασφαλίσουμε τις πόρτες μας, τα παράθυρά μας, τις μπαλκονοπορτές μας. Ειδικά οι μονοκατοικίες. Αν έχουμε σύστημα συναγερμού, θα πρέπει να το λειτουργούμε. Ακόμα και για ψώνια να βγει ο δραμηνός πολίτης στην πόλη και θα λείψει μία ή δύο ώρες, θα πρέπει ακόμα και εκείνη τη φορά που θα βγει, έστω για το δύο ώρο αυτό, για να πιει τον καφέ του, να περάσει λίγο καλά, να κλειδώνει το σπίτι του. Επειδή έχετε εικόνα της περιοχής της Δράμας, κύριε Σέρτη, η εγκληματικότητα σε αυτό το επίπεδο φυσικά, όχι στα πιο άσχημα, πού βρίσκεται, σε τι στάδια? Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος. Ναι. Η εγκληματικότητα στο νομό μας, όχι μόνο στην πόλη, στο νομό μας είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Μάλιστα. Σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Αυτό σημαίνει... Ακόμα και αυτοί που έρχονται για να κάνουν τέτοιες πράξεις, το πλείστον αυτών οι οποίοι κάνουν αυτές τις πράξεις δεν είναι δραμηνοί. Και αυτό είναι ευτυχές. Υπάρχουν όμως και αυτοί. Υπάρχουν και οι δραμήνοι. Καλά, μας ξέρετε. Αλλά, λίγο πολύ όλους μας. Δόξα τω Θεώ, έχουμε μια πάρα πολύ καλή ασφάλεια που λειτουργεί άψογα. Ωραία, αυτό σε σχέση με την επάνδρωση της υπηρεσίας. Ναι. Είναι γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο σθένος να προσφέρουν οι συνεργάτες σας ή είναι καλυμμένα όλα τα εργασιακές θέσεις, να το πω? Κοιτάξτε. Υπάρχει κάλυψη προσωπικού ή έχετε και ανάγκες? Κοιτάξτε, οι ανάγκες πάντα υπάρχουν και θα υπάρχουν. Είτε είναι προσωπικό είτε είναι υλικοτεχνική υποδομή. Πάντα θα υπάρχουν. Πάντα θα υπάρχουν αυτά. Όμως στην παρούσα φάση είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Οι υπηρεσίες είναι καλά επανδρομένες, είμαστε στις οργανικές μας θέσεις, οπότε είμαστε καλά. Βέβαια, και κάτι παραπάνω το θέλουμε. Η δυσκολία μας αυτή την περίοδο είναι στο προαναχωρησιακό. Αυτό είναι κάτι. Εκεί και το οποίο μας προβληματίζει αρκετά και εμάς και... ως πολίτες. Για δώστε μας λίγο. Δεν είναι και επί του παρόντος όμως τώρα. Καλά, είναι ορτεστικές ημέρες, αλλά είναι και έτσι, θέματα τα οποία είναι σε καθημερινή βάση στην ημερήσια διάταξη, να πω, κύριε Σέρτη. Μας ανησυχεί το γεγονός αυτό. Αλλάζει η ανθρωπογεωγραφία της περιοχής. Κοιτάξτε, το προαναχωρησιακό κέντρο Δράμας. Κατ' εμέ, αλλά και είναι και κοινή πεποίθηση από συναδέλφους που έχω μιλήσει με άλλες αστυνομικές διευθύνσεις, θεωρούμαστε πρότυπο. Μάλιστα. Λειτουργεί δηλαδή κάτω άψογα. Που... Μάλιστα. Λειτουργεί άψογα. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή διοίκηση, πάρα πολύ καλό αστυνομικό προσωπικό. Οι συνθήκες διαβίωσης των αλλοδαπών είναι άριστες.
Και νομίζω ότι θα πηγαίνουμε έτσι. Βέβαια τώρα εντάξει, ελλείψεις υπάρχουν πάντα. Πάντοτε και νομίζω η καθημερινότητα δημιουργεί καινούργια προβλήματα τα οποία είστε εκεί, για να, είστε εδώ μάλλον για να τα αντιμετωπίσετε. Για να τα λύνουμε και να τα αντιμετωπίσουμε. Υπάρχει καλή συνεργασία και με την κεντρική σας διοίκηση, θέλω να πιστεύω. Ναι. Όλα είναι δηλαδή εδώ ο κύριος Σέρτης και οι κυρίες που είναι τις στελέχη της αστυνομικής διεύθυνσης Δράμας. Νομίζω μας έδωσαν μια καλή εικόνα για το τι γίνεται στο κομμάτι που άπτεται των δικών τους υποχρεώσεων και παροχή υπηρεσιών, έτσι δεν είναι? Ναι, δεν ξέρω, θα ρωτήσω απλά. Να κοιμόμαστε ήσυχοι, κύριε Σέρτη? Να κοιμόμαστε ήσυχοι. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, νομίζω ότι πήρατε ένα μήνυμα από τους ανθρώπους εδώ, οι οποίοι είναι 24 ώρες το 24ωρο κοντά μας και φυσικά είναι 24 ώρες το 24ωρο εδώ στη δράση της Ονειρούπολης. Γιατί μια μικρή πολιτεία όπως είναι η Ονειρούπολη χρειάζεται και την αστυνομία της, έτσι. Είμαστε. Είστε εδώ παρόντες. Το βλέπετε. Το είδαμε, ναι. Είναι εδώ οι κυρίες οι οποίες, όπως είπαμε, και οι κύριοι που υποστηρίζουν τις δράσεις της Ονειρούπολης, είναι κοντά στα παιδιά μας και ένα μεγάλο ευχαριστώ με τις καλύτερες των ευχών για να είναι εύκολα αυτά που κάνετε για μας. Θέλω να πω και εν ώψη των ημερών, χρόνια πολλά σε όλους τους δραμήνους πολίτες, χρόνια πολλά και καλά και να έχουμε μια καλή νέα χρονιά. Στο χέρι όλων μας είναι και ο καθένας νομίζω θα κάνει τη δική του προσπάθεια. Οι ευχές να γίνουν πραγματικότητα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Ευχόμαστε το καλύτερο για όλους μας. Να είστε καλά.